Συγκίνησες κι εσύ. Μία η Χριστίνα, μία εσύ, τι θα γίνει σήμερα? Έχουμε περάσει τα ίδια μάλλον. Ναι, δεν ξέρω που θα φτάσει αυτό το πράγμα. Θα φύγουμε όλοι κλαίγοντας από εδώ. Πειράζει να κλάψουμε. Όντως σας γνωρίζουμε βέβαια λίγο καλύτερα με αυτά που λέτε. Και καταλαβαίνουμε λίγο παραπάνω το χαρακτήρα σας. Μ' αρέσει πολύ αυτό το φόρεμα, το δερμάτινο. Μ' αρέσει που του βάλες αυτό το φουρό από κάτω. Θα μ' άρεσε και εμένα να είναι πιο πομπόδες το φουρό, να έχει μεγαλύτερο όγκο. Δεν μου αρέσουν αυτά τα τρία μαζί, το χρυσό, το κόκκινο και το μπλε. Μ' αρέσει η γούνα, δηλαδή εγώ θα κράταγα τη γούνα και θα άλλαζα την μπότα. Θα βάζα μαύρη βινιλ μπότα. Και το χρυσό το τσαντάκι θα το κρατούσα, δεν με χαλάει τόσο, μαύρο χρυσό. Μαύρο, ναι, είναι χρυσό το όραμα. Ναι. Δεν μου αρέσει το κόκκινο, είναι σαν να θέλει να κλέψει τη δόξα της γούνας αυτή η μπότα. Δηλαδή είναι κόκκινη και θέλει να πάει να πάρει την προσοχή και χάνει την ισορροπία του δυστυχώς το look. Θα την κράταγα εγώ την μπλε τη γούνα, παρόλο που με την παγιέτα λίγο με μπερδεύει και τα χρυσά, αλλά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή, η αλήθεια είναι. Θα άλλαζα την πότα. Okay. Εντάξει. Τρία για σήμερα. Δημήτρη μου. Γεια σου Κωνσταντίνα μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που κλαις. Γιατί χαίρομαι που κλαις. Κλαίνε. Όχι, αλλά ξέρεις, το κλάμα εκφράζει ένα συνέστημα, όπως και το γέλιο εκφράζει ένα συνέστημα. Και έτσι οκ να κλαίμε. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι συναισθήματα τα οποία βιώνω από μέσα μας και όσο τα πνίγει, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δεν συνηθίζω να τα πνίγω. Μην τα πνίγει, ούτε εγώ τα πνίγω. Κλαίω πάρα πολύ εύκολα. Και σε διαφημίσεις κλαίω, φαντάζομαι. αλλά είναι πολύ ωραίο αυτό το πράγμα. Το οποίο αφήνει τον εαυτό σου να εκφράζεται και έτσι κι αλλιώς είσαι καλλιτεχνάρα, σχεδιάζει. Οπότε κάθε συνέστημα είναι. Ξέρεις. Καλώς να έρθει. Συγγνώμη. Έχουμε χαρτί. Έχω εγώ. Να σου φέρω λίγο χαρτί, Κωνσταντίνα μου. Δεν με πειράζει για την εικόνα μου, απλά... με έχει πάρει λίγο η φόρα τώρα. Εντάξει, το κλάμα είναι λουτρωτικό. Άστο να βγει. Άστο να βγει το κλάμα. Όλοι κλαίνε. Δεν θέλω να φανεί έτσι όμως τώρα. Τι να φανεί. Δεν σε παρεξηγεί κανείς, όμως ο κόσμος κλαίνει. Εντάξει, δεν θέλω. Εντάξει, δεν έκλαψε τα καλά καθούμενα. Ήταν πολύ συγκινητικό το γράμμα. Τα Χριστούγεννα είναι και μία γιορτή που είναι. Δηλαδή, μας φέρνει. Έχει πολύ συνέστημα. Έχει πολύ συγκίνηση και συνέστημα. Έχει συνέστημα συγκίνηση και είναι ξεκάθαρο να καταλάβουν τι πραγματικά αξίζει σε αυτή τη ζωή.